Φίλες και φίλοι του News Hub, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο News Hub δύο γυναίκες σκηνοθέτηδες, την Βίκη Αρβελάκη και την Κατερίνα Μπικάκη, οι οποίες δημιούργησαν ένα εκπληκτικό ιστορικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η τελευταία προσευχή». Βίκη, Κατερίνα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκαμε. Θεωρώ τον εαυτό μου από τους τυχερούς, γιατί βρέθηκα στην προβολή του ντοκιμαντέρ στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο Βιθλέμ πριν από μερικές μέρες και πραγματικά έζησα ένα μαγικό ταξίδι, όπως και όλοι όσοι ήταν εκεί. Το φως της κινηματογραφικής μηχανής όταν έπεφτε πάνω στο πανί αυτόματα δημιούργησε ένα ωκεανό, ένα φωτεινό ωκεανό μπροστά μας, τον ωκεανό της συλλογικής μας μνήμης. Όσοι βρεθήκαμε εκεί, νοερός, κάναμε ένα μαγικό ταξίδι και ανοίξαμε πανιά μέσα από την εικόνα και το λόγο που άρθρωναν οι πρωταγωνιστές της τελευταίας προσευχής, μέσα από την αρχιτεκτονική που δημιουργήσατε εσείς δύο. Θέλαμε να βάλουμε, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, βάζοντας την ιδέα λίγο τους ακροατές μας και να μας πείτε δύο λόγια για την ιστορία που πραγματεύεται το ντοκιμαντέρ. Η τελευταία προσευχή, το χρονικό δύο εκτελέσεων για του Ψιλωρίτη, αυτός είναι ολόκληρος ο τίτλος, είναι ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, ένα ντοκιμαντέρ τεκμηρίωσης, το οποίο εστιάζει στα γεγονότα της διπλής εκτέλεσης στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 1943, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Είμαστε στο τρίτο χρόνο πλέον, πάμε στον τέταρτο της κατοχής, της γερμανοϊταλικής κατοχής. Εστιάζει λοιπόν στη διπλή εκτέλεση που έγινε 4 και 5 Σεπτεμβρίου 1943 στον ορεινό όγκο του Ψιλωρίτη, το Λιβαδιώτικο Αόρι, στη θέση Γουρνόλακος. Οι άνθρωποι εκεί, οι χωριανοί από διάφορα χωριά, έβοσκαν τα πρόβατά τους στην απαγορευμένη ζώνη, πράγμα που δεν επιτρεπόταν από τις κατοχικές αρχές, αλλά δεν γινόταν και να μην το κάνουν, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να ζήσουν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε στην πρώτη εκτέλεση στις 4 Σεπτεμβρίου 10 εκτελεσμένους. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα συγγενείς τους φεύγουν να θάψουν τους νεκρούς, τους δικούς τους ανθρώπους και την ώρα της ταφής εκτελούνται άλλοι 22 άνθρωποι. Οπότε έχουμε ένα σύνολο 32 νεκρών σε δύο μέρες με δύο νέα παιδιά, δύο έφηβους να έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Είχαν συλληφθεί δηλαδή μαζί με τους πολλούς, απλά τους αφήσαν λόγω ηλικίας, φαντάζομαι. Αλλά λόγω ηλικίας τους άφησαν. Ο ένας από τους δύο, ο οποίος ζει ακόμα, ο κύριος Μιχάλης Πρινάρης από τους Αυδανίτες, είναι και ο βασικός μας πρωταγωνιστής, μπορούμε να πούμε, γιατί πάνω σε αυτόν βασίστηκε η ταινία, πάνω στις μνήμες του ανθρώπου αυτού. Αυτό είναι το θέμα του. Το χρονικό. Με όλες τις προεκτάσεις που έχει. Με την έννοια ότι πιάνουμε δηλαδή και το γεγονός και τις ψυχολογικές συνέπειες και αυτά που συμβαίνουν, που συνέβησαν και που συμβαίνουν ακόμα και σήμερα μέσα στις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Και τις προεκτάσεις, όπως είδαμε και στο ντοκιμαντέρ. Από ποια χωριά ήταν οι εκτελεστέντες? Έχουμε νεκρούς από 6 χωριά. Είναι 5 χωριά του Μιλοποτάμου και είναι και ένα χωριό που δεν ανήκει στο Μιλοποτάμο. Και θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Ήταν η Κριτσά. Ξεκινάμε λοιπόν από τους περισσότερους νεκρούς που είχε το χωριό Αυδελά. Είχαμε νεκρούς από τον Άγιο Μάμα, την Κάλυβο, τους Αυδανίτες και τα Λιβάδια. Από την Κριτσά ήταν ο δάσκαλος που λειτουργούσε τότε ως εκπαιδευτικός στο χωριό Αυδελά και στη δεύτερη εκτέλεση είχε πάει μαζί με τον ιερέα για να βοηθήσει στην ταφή. Και μαζί με τους υπόλοιπους εκτελεστέντες έφυγε και η δική του ψυχή. Θέλω να ψηλαφίσετε τη μνήμη σας, Κατερίνα και Βίκη, και να μου πείτε πότε χρονικά δημιουργείται ο πρώτος πυνθήρας της σκέψης σας. Πότε μπαίνει δηλαδή η ιδέα για να αποτολμήσετε να κάνετε ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ και καταπιαστήκατε με αυτές τις εκτελέσεις που έγιναν στο Γουρνόλακο. Ποιο ήταν το ερέθισμα? Πριν από αρκετά χρόνια και είμαστε από τους ανθρώπους που επισκέπτονται συχνά το Μιλοπόταμο για διάφορα πράγματα, για γυρίσματα, γιατί ασχολούμαστε με αυτό με τις ταινίες ντοκιμαντέρ χρόνια. Πριν από πολλά χρόνια λοιπόν και πηγαίνοντας συχνά στο Μιλοπόταμο μάθαμε ότι υπάρχει αυτή η ιστορία της διπλής εκτέλεσης με αυτή την ιδιαιτερότητα της διπλής εκτέλεσης και της εκτέλεσης εν ώρα ταφής. Πράγμα που δεν ξέραμε και πράγμα που δεν είχαμε ακούσει και ποτέ, ότι γιατί
Έχουμε συνηθίσει διάφορες περιοχές της Κρήτης να γνωρίζουμε διάφορες περιοχές. Εδώ την Κάντανο, τη Βιάνο. Έχουμε πολλά μαρτυρικά χωριά, βέβαια. Έχουμε και γνωρίζουμε συγκεκριμένα χωριά για συγκεκριμένους λόγους. Το Μυλοπόταμο δεν τον ξέραμε. Δεν ξέραμε ότι έχουν συμβεί και εκεί εκτελέσεις. Οπότε πριν από 4 χρόνια, 5, ακούσαμε πρώτη φορά ότι έχει συμβεί αυτό το περιστατικό και μετά σιγά σιγά, θέλοντας αρχικά να γράψουμε τον κύριο Μιχάλη, να πάρουμε συνέντευξη εννοώ από τον κύριο Μιχάλη, ήταν ήδη ο άνθρωπος 90 χρονών, έτσι κάπως ξεκίνησε η καταγραφή και βρίσκοντας σιγά σιγά ανθρώπους οι οποίοι ο καθένας συμπλήρωνε και ένα κομμάτι του πάζλ. Θα ήθελα να μου πείτε, να κάνουμε λίγο το πορτρέτο καταρχήν στους πρωταγωνιστές. Στο ντοκιμαντέρ, όπως είπατε, το σημαντικό σε κάθε ιστορικό ντοκιμαντέρ είναι η ιστορική τεκμηρίωση. Το σημαντικό από ό,τι είδα και εγώ είναι ότι έχουμε αυτόπτες μάρτυρες που περιγράφουν το χρονικό, αλλά ήθελα να πάμε σιγά σιγά να φτιάξουμε τα πορτρέτα των πρωταγωνιστών, μάλλον να τα δούμε τα πορτρέτα των πρωταγωνιστών και μέσα από αυτό να πλοηγηθούμε λίγο στην ιστορία. Παπάς από τα Λιβάδια, ο Βαρδιάμπασης. Ποιος ήταν ο ρόλος του? Τη δεύτερη μέρα της εκτέλεσης, στη δεύτερη εκτέλεση, να το πω πιο σωστά, κλήθηκε να πάει να θάψει τους νεκρούς της πρώτης εκτέλεσης. Πήγε, έκανε το καθήκον του. Αλλά όπως μας είπε και ο πατήρ Ανδρέας Κόκκινος στο ντοκιμαντέρ, το διευχόν δεν κατάφερε να το βάλει ποτέ, γιατί μία σφαίρα των Γερμανών στον πέντη τον σταμάτησε. Ο πατέρ Βαρδιάμπασης είχε πάει εκεί με άλλα 22 άτομα που ήταν από τα γύρω χωριά. Ναι. Τα περισσότερα άτομα ήταν, 22 ήταν οι εκτελεστέντες. Είχαν πάει περισσότεροι άνθρωποι τη δεύτερη μέρα για να θάψουν τους νεκρούς τους. Κάποιοι κατάφεραν να διαφύγουν. Γιατί η Πελαγία, η Παρασύρη, μια πραγματικά ηρωίδα γυναίκα από τα Ζωνιανά, βλέποντας τα στρατεύματα κατοχής να ανεβαίνουν ξανά στον τόπο του εγκλήματος, ανέβηκε στο βουνό και φώναξε το σύνθημα, το γνωστό σύνθημα εκείνης της εποχής, το «Πιτράγια να βαίνουν στα όρη», με σκοπό να τους ενημερώσει για να φύγουν. Κάποιοι που δεν είχαν κατέβει ακόμα κάτω στο λάκκο του Γουρνόλακου κατάφεραν να φύγουν. Οι οποίοι όμως που ήταν κάτω στο λάκκο του Γουρνόλακου δεν έφυγαν συνειδητά. Αυτή είναι η γνωστή, όπως την είδαμε και τη φυσιογνωμία της στο ντοκιμαντέρ, η γνωστή Αναστοδημήτρη από τα Ζωνιανά. Αυτή ακριβώς, ναι. Ο παπά Γιάννης από τα Ζωνιανά, ο οποίος είναι τελικά ο ιερέας που ολοκλήρωσε την ταφή, ήταν και αυτός ένας από τους πρωταγωνιστές και θέλω να μας πείτε δύο πράγματα, γιατί είδαμε και τον γιο του, τον παπά Θανάση από τα Ζωνιανά, να λέει μερικά πράγματα για το χρονικό. Ο Παπαγιάννης από τα Ζωνιανά μετά τις δύο εκτελέσεις είχε τη δύσκολη θέση να πάει να θάψει δυστυχώς όλα τα πτώματα, να εκτελέσει, να πει την τελευταία προσευχή σε αυτούς. Και αντίκρισαν αυτοί οι άνθρωποι φρικτές εικόνες. Είδαν πτώματα που τα είχαν φάει τα σκυλιά. Δύσκολες εικόνες. Και όμως πήγε και αυτοί είχαν έτσι ένα ρίσκο. Θυμάστε που μας είπε ότι θα ήθελα να γυρίσουν οι Γερμανοί να τον εκτελέσουν και αυτόν ακόμα. Δηλαδή ήταν τόσο δύσκολο αυτό που είδε. Εύχομαι να μην δούμε ποτέ μας τέτοιες εικόνες. Ποτέ. Εδώ βέβαια φαίνεται και το ανήθικο. Γιατί και στον πόλεμο υπάρχουν κανόνες, όταν όμως οι Γερμανοί εκτελούν ακόμα και αυτούς που πάνε να θάψουν πτώματα, αυτό δείχνει το μέγεθος της θηριωδίας. Στο τέλος του ντοκιμαντέρ, αυτός που πραγματικά κλέβει την παράσταση είναι ένας πρωταγωνιστής από τα Βελά με το παρατσούκλι Σπίνος, θα μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτόν. Πάντως, στο ντοκιμαντέρ και ο κύριος Μιχάλης Πυρνάρης αλλά και ο Σπίνος που ήταν από τους αυτόπτες μάρτυρες είδαμε πραγματικά ευέντιες ψυχές να είναι μέσα σε γερασμένα κορμιά που όταν έφταναν σε ένα συναισθηματικό παραλήρημα λόγω του ραντεβού που είχαν με τη μνήμη σε αυτό το χρονικό σημείο δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους και αυτό είχε και μια αντανάκλαση στον κόσμο. Πείτε μας για τον Σπίνο. Άνθρωπος πονεμένος, άνθρωπος που μεγάλωσε με την ορφάνια
και την κουβαλά στην ψυχή του σαν χαρακιά μέχρι και σήμερα, όπως είδατε. Άνθρωπος που όλο αυτό το έχει αφήσει μια ευαισθησία, δεν μπορεί να δει ορφανό. Και γι' αυτό το λόγο έχει βαφτίσει και πάρα πολλά παιδιά αυτός ο άνθρωπος. Να ξέρετε, είναι νονό σε πάρα πολλά παιδιά, θέλοντας να νιώθει κοντά στα παιδιά. Επειδή ένιωσε την ορφάνεια, γιατί νομίζω σκοτώθηκε ο πατέρας του εκεί, έτσι. Ναι, σκοτώθηκε ο πατέρας του. Και άλλοι συγγενείς του φυσικά, δεν ήταν μόνο ο πατέρας του. Ήταν πάρα πολλά τα θύματα από το χωριό Αυγελά. Αλλά αυτό που πρέπει να συμπληρώσω είναι ότι επίσης αυτό της μάρτυρες στην ιστορία μας ήταν ο κύριος Πολύβιος Δάνδελος από τις Μαργαρίτες, ετών 100 σήμερα, να τολμήσω να πω, όπου οι Γερμανοί, το απόσπασμα των Γερμανών που μπήκε από τις Μαργαρίτες, τον επίταξαν κατά κύριο λόγο να πάει μαζί τους και να συνοδεύει το γαϊδουράκι που είχαν τις προμήθειές τους σε όλη αυτή τη φρικτή διαδρομή. Οπότε αυτός ο άνθρωπος μέχρι και στην πρώτη εκτέλεση, που αυτοί μετά συνέχισαν με το γαϊδουράκι οι Γερμανοί, φεύγοντας άκουσε τους πυροβολισμούς που εκτελούσαν τους πρώτους 10 νεκρούς. Γιατί αυτό που τη μάρτυρα, σε αυτά τα θλιβερά γεγονότα, έχουμε την κυρία Μανολία Τρούλη, όπου ήταν τότε μικρό κοριτσάκι και μετά τις δύο εκτελέσεις, μαζί με άλλους κόσμους, μαζί με άλλο κόσμο από τα τριγύρω χωριά, είχαν πάει για να θυμιάσουν, για να βοηθήσουν, που πήγαν να θάψουν τους νεκρούς. Και ήταν ένα κοριτσάκι λίγων ετών που αντίκρισε πτώματα κατακριουργημένα από τα όρνια και τα σκυλιά. Εικόνες που, όπως μας λέει και στο ντοκιμαντέρ, ακόμα και σήμερα τους προκαλούν αφιάλτες. Είχαμε όμως και μια, αν δεν απατώμε, είχαμε και έναν από τους εκτελεστέντες ο οποίος επέζησε και δεν τη γλίτωσε, δεν έφαγε χαριστική βολή, γιατί η σφαίρα το βρήκε στο κεφάλι μεν, αλλά έμεινε ακίνητος, έτσι δεν είναι? Ο Νικηφόρος, ναι, ο Νικηφόρος που... Είναι συγκλονιστική και η μαρτυρία του Νικηφόρου. Και γι' αυτό το λόγο πήραμε και την άδεια από το κανάλι Κρέτα να μας παραχωρήσει το υλικό αυτό, γιατί θεωρούσαμε ότι έπρεπε να έχουμε και τη μαρτυρία του. Μας μιλάει και ο γιος του φυσικά μέσα στο ντοκιμαντέρ, μας μεταφέρει όσα του είχε εμπιστευτεί ο πατέρας του, αλλά γνωρίζοντας ότι υπάρχει αυτό το υλικό, θέλαμε να έχουμε την ατόφια, το δικό του λόγο σχετικά με τη μνήμη του. Ναι, χτυπήθηκε πάρα πολύ άσχημα στην πρώτη εκτέλεση. Είχε παραμορφωθεί το κεφάλι του και λόγω της σοβαρότητας του τραύματός του οι Γερμανοί νόμιζαν ότι είναι νεκρός και δεν του έκαναν τη χαριστική βολή. Φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος να κοίταται εκεί, η μη λιπόθυμος, να ακούει όλη αυτή τη φασαρία τριγύρω του, να ακούει να περπατούν οι Γερμανοί, να σου λέει τώρα θα έρθει η χαριστική βολή, να νιώθει ότι μου έρχεται ο θάνατος. Τελικά να μην έρθει, αλλά δεν ξέρω αν τελικά ήρθε ή δεν ήρθε και αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Δηλαδή νομίζω ότι. Δεν ξέρουμε αν έφυγε ποτέ, τουλάχιστον από την περιγραφή που είδαμε. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, οδεύοντας έτσι προς το κλείσιμο. Σε ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, η ιστορική τεκμηρίωση είναι το πιο σοβαρό. Το στίχημα όμως που είδα εγώ και κατά την προσωπική μου άποψη το κερδίσατε, είναι ενώ πρέπει να κάνεις μια μαθηματικοποίηση των στοιχείων και των ντοκουμέντων και να βγάλεις κάτι το οποίο να είναι μέσα στην αλήθεια, την ίδια στιγμή πρέπει να δημιουργήσει και μια κινηματογραφική αισθητική για να μπορέσει να έχει διεισδυτικότητα, να αποφύγει δηλαδή την ψυχρή καταγραφή προσώπων, στοιχείων, αριθμών. Πόσο δύσκολο ήταν για δύο γυναίκες σκηνοθέτες? Αυτό είναι ένα διπλό στοίχημα γενικά, δηλαδή και ναι μεν να είσαι συνεπής την πληροφορία, δηλαδή να δώσεις αυτό που έγινε και να έχει αυτό μία συναισθηματική, πώς να το πω, χωρίς όμως να εκβιάζει, να δημιουργεί δηλαδή ένα βίωμα στον άλλο που το έχει δει και δεν το έχει βιώσει ο ίδιος, χωρίς όμως να τον επηρεάζει, χωρίς να τον εξαναγκάζει σε αυτό, να το πω έτσι. Εμείς αυτό που κάναμε το απλό, θα σας το πω έτσι, με τον τρόπο που εμείς το βιώνουμε όταν καθόμαστε μετά με το υλικό στον υπολογιστή, είναι αυτά που μας άγγιξαν εμάς τις συνεντεύξεις, αυτά ακριβώς τα κομμάτια που μας έκαναν εμάς να δακρύσουμε πίσω από την κάμερα, είναι αυτά που τελικά χρησιμοποιούμε.
είναι αυτά που βάζουμε τελικά. Εφόσον βέβαια γνωρίζουμε ότι αυτά τα πράγματα που μπαίνουν είναι όλα τεκμηριωμένα. Με τη βοήθεια και του Κωστή του Μαμαλάκη, ο οποίος είναι ο ιστορικός σύμβουλος της ταινίας, και με τον Μιχάλη τον Μπούχλη που είναι ο διευθυντής φωτογραφίας, με τον οποίο κάναμε τα γυρίσματα, γιατί αυτό είναι μια κοινή δουλειά, δεν είναι... είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε κάνει και άλλες δουλειές. Φαίνεται ότι είναι ένα συλλογικό αποτέλεσμα αυτό, ναι. Οπότε αυτό είναι δηλαδή με λίγα λόγια το δίπτυχο, να υπάρχει και τεκμηρίωση αλλά και ανθρωπιά μέσα σε όλο αυτό και συνέστημα. Πάντως αν κρίνω από το καταληκτικό αποτέλεσμα, επειδή δεν νομίζω ότι έμεινε κανείς στο κοινό που όταν έβλεπε να μιλάει ο Σπίνος δεν δάκρυσε, νομίζω ότι το κερδίσατε το στοίχημα. Θέλω τώρα να μας πείτε, κλείνοντας, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ταξίδι του ντοκιμαντέρ. Πήγε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και θέλω να μας πείτε πού βρίσκεται, πού θα προβληθεί, να πούμε έτσι δύο πράγματα, και αν τυχόν και έχουν δείξει ενδιαφέρον για να... Επειδή μιλήσαμε στην αρχή για συλλογική μνήμη, αυτό είναι κάτι το οποίο ξεσκονίζει από την σκόνη της θωράς του χρόνου τη συλλογική μνήμη και μας βοηθάει να κατανοήσουμε το είναι μας. Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ αυτή τη στιγμή, να σας πω που θα γίνει η πιο άμεση προβολή. Την Τρίτη που μας έρχεται προβάλλεται το ντοκιμαντέρ στα Νόγια, στις 10 η ώρα το βράδυ. Οι υπόλοιπες προβολές είναι το Σεπτέμβριο πλέον, στα Χανιά, το Ρέθινο και το Ηράκλειο. Θέλετε να πω τις ημερομηνίες? Ναι, βέβαια. Ωραία. Τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου έχουμε προβολή στο Ρέθινο, στο κέντρο Θεομήτωρ, 6 Σεπτεμβρίου στα Χανιά, στο Πνευματικό Κέντρο, 17 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, στο Πνευματικό Κέντρο Παναγίτσας Μασταμπά, και στο Ρέθινο, στο Δημοτικό Κήπο, κλείνουμε τις προβολές μας για το καλοκαίρι του 2023, 18 Σεπτεμβρίου Τρίτη, στο Ρέθινο, στο Δημοτικό Κήπο. Και από Οκτώβριο, είστε και οι πρώτοι που το αναφέρουμε, το ντοκιμαντέρ θα προβάλλεται στο History της Κοσμοτέ. Α, μάλιστα. Και ξεκίνησε, νομίζω, από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, έτσι? Έκανε την επίσημη πρώτη προβολή του ως μέρος του επίσημου προγράμματος του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ. Τώρα, και τα ντοκιμαντέρ έχουν και αυτά, πώς να το πω, έχουν τα φεστιβάλ τους, έχουν τις πορείες τους, να το πω έτσι. Mm-hmm. Εμείς αισθανόμαστε πολύ ευγνώμονες που στηρίζεται η δουλειά μας και που μπορούμε να συνεχίζουμε και από τις φορείς της αυτοδιοίκησης και από άλλους φορείς. Μπορούμε να αναφέρουμε και ποιοι είναι αυτοί που στηρίζουν. Βεβαίως. Η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, ο Δήμος Μυλοποτάμου μας έχει στηρίξει αυτό το ντοκιμαντέρ, η Ιερά Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Δήμος Μυλοποτάμου. Ναι, το είπαμε. Είδαμε και εκπροσώπους, βέβαια. Στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ είδαμε και εκπροσώπους, οι οποίοι μίλησαν κιόλας. Αυτό που θα ήθελα να αφήσω εγώ, έτσι λίγο ολοκληρώνοντας σιγά-σιγά τη συζήτησή μας, είναι μέσα από το ντοκιμαντέρ τα μηνύματα που περνάνε από τους πρωταγωνιστές μας. Τι εννοώ? Έχουμε τον κύριο Μιχάλη Πρινάρη, μικρό παιδί, στήθηκε στη γραμμή, αφέθηκε ελεύθερος. Φεύγει. Και όταν βλέπει τον μπαμπά του Νικηφόρου να κλαίει και να αναζητεί το νεκρό, νομίζοντας γιο του, mm-hmm. ήταν μικρό παιδί και δεν δίστασε να ξαναγυρίσει στον τόπο του εγκλήματος. Και είναι σημαντικό αυτό, έχει να πει αυτό πράγματα. Έχουμε τον δάσκαλο από την Κριτσά, που δεν είχε δικούς του συγγενείς να πάει να θάψει, που λειτουργούσε ως εκπαιδευτικό σταθελά, και όμως πήγε. Έχει να μας πει πράγματα αυτό. Αυτοθυσία, βέβαια. Βέβαια. Έχουμε τον Σπίνο, όπως είπατε. Το στίγμα της ορφάνιας που είναι χαρακιά στην ψυχή του μέχρι και σήμερα. Γιατί αυτό είναι σημαντικό σε κάθε ζωή που αφαιρείται, οι συνέπειες που υπάρχουν στους οικείους τους, στους ανθρώπους τους. Έχουμε την Μανωλία την Τρούλη που είδε αυτό, τις φρικιαστικές εικόνες που μέχρι και σήμερα μεγάλη γυναίκα βλέπει εφιάλτες. Οι εφιάλτες ζουν, ναι, έτσι είπε στον ντοκιμαντέρ. Δηλαδή,
Τώρα λέω ορισμένα από τα μηνύματα που μέσα από αυτή την ταινία πρέπει να ταξιδέψω. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα μας τα δώσει η δύναμη των εικόνων και του λόγου. Πάντως, επειδή αυτό είναι σημαντικό, γιατί μιλάτε για την επίδραση που μπορεί να έχει, καλό θα ήταν όσοι έχουν πρόθεση να ψηφίσουν οργανώσεις ή κόμματα που να έχουν να κάνουν με τον ναζισμό, να δούνε πρώτα αυτό το ντοκιμαντέρ και να το ξανασκεφτούν. Για μας, και όχι μόνο για μας, όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, δυστυχώς θα πω εγώ, βλέπουμε πόσο οι νεότερες γενιές δεν είναι κοντά σε αυτά τα θέματα και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η μνήμη μας είναι κοντή και δυστυχώς βλέπεις ότι αν τέτοια γεγονότα δεν καταγραφούν μέσα από βιβλία, μέσα από άρθρα, μέσα από ταινίες, μέσα, με οποιονδήποτε τρόπο ο καθένας μπορεί να προσφέρει. Η συλλογική μνήμη έχει και συλλογική ευθύνη που θα έπρεπε να λειτουργεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί... Όταν, ας πούμε, βγαίνει ένα κόμμα όπως η Χρυσή Αυγή στο ελληνικό κοινοβούλιο, το οποίο εκφράζει την κοινωνία, σημαίνει ότι υπάρχει σύψη, σημαίνει ότι υπάρχει σκοτισμός μνήμης σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς μην παραξενευόμαστε καθόλου αν μας πούν αύριο μεθαύριο ότι αυτά τα γεγονότα δεν έγιναν. Οπότε σε μακρινό ορίζοντα αυτός είναι ο σκοπός μας. Αφενός μεν να μην λησμονηθούν αυτά τα γεγονότα, να μην ξεχαστούν. Βλέπουμε πόσο γρήγορα σήμερα ξεχνάμε. Βλέπεις κάτι στις ειδήσεις, αύριο το έχεις ξεχάσει. Γι' αυτό το λόγο η ταινία έχει μεταφραστεί ήδη στα γερμανικά. Α, πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, ναι, για πείτε μας. Σκοπός μας είναι να προβληθεί στο εξωτερικό, αλλά αν μπορούμε να το πούμε έτσι, προέχει... Για μένα, δυστυχώς, το να προβάλλεται η ταινία στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι εδώ τα ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, σε 10-15 χρόνια, αν δεν υπάρχουν περισσότερες καταγραφές, από όλες τις πλευρές, ξαναλέω, αυτό που είπατε στην αρχή ήταν πολύ σημαντικό, ότι πολλοί δεν ήξεραν το τι συμβαίνει και βγήκαν και το είπαν και εκεί, βέβαια, από τους θεατές που ήταν στην προβολή, ότι δεν ήξεραν καν ότι υπάρχει η θέση αυτή στα όρη, δεν ήξεραν καν για το γεγονός και μάλιστα πολλοί είπαν ότι είναι μια καλή ευκαιρία τώρα με την προβολή του ντοκιμαντέρ να πάμε και να δούμε αυτά τα μέρη από κοντά. Εν πάση περιπτώσει, σας εύχομαι να είναι καλοτάξιδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, Βίκυ Αρβελάκη, Κατερίνα Μπικάκη, και να είναι καλοτάξιδο το ντοκιμαντέρ σας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και που παρακολουθήσατε το ντοκιμαντέρ και που σήμερα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εμείς. Γεια σας.